Θέμα ημερών είναι η ανακοίνωση του ονόματος της εταιρείας που θα αναλάβει τις σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες σε Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Ήδη ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος για το πόρισμα της Επιτροπής που αξιολόγησε τις προσφορές των 8 εταιριών που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό. Ολοκληρώθηκε αυτή η μεγάλη προσπάθεια που ευελπιστούμε ότι θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας και θα θωρακίσει το μέλλον του τόπου. Ο στόχος είναι οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς και σε αυτή νότια της Κρήτης να ξεκινήσουν άμεσα. Το κόστος τους θα καλυφθεί από την εταιρεία που θα αναλάβει το έργο, ενώ τα επιστημονικά δεδομένα που θα συλλεγούν θα απολυθούν σε πετρελαϊκές εταιρείες με το δημόσιο να λαμβάνει σημαντικό ποσοστό. Την ίδια ώρα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον εταιρεών για σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ήδη ελεγμένες περιοχές, σε Ιωάννα, Πατραϊκό Κόλπο και Κατάκωλο. Γενικότερα, ο στόχος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, είναι να μπει το τρυπάνιο στο τέλος του χρόνου. Ενώ οι επιστήμονες είναι αισιόδοξοι, αλλά τονίζουν ότι χρειάζεται υπομονή. Είναι οι πετρελαιοπιθανές περιοχές, ναι, που μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Ήδη το Κατάκωλο έχει βρεθεί. Σας είπα, αυτό είναι ένα μικρό μπουκαλάκι από το, με πετρέλαιο του Κατακόλου που βρέθηκε το 1981. Τώρα αυτό πρέπει να βγει στην επιφάνεια σε εμπορική εκμετάλλευση. Ένα από τα ωφέλη από την ύπαρξη υδρογονανθράκων στο ελληνικό υπέδαφος είναι η ενίσχυση της χώρας στο γεωπολιτικό χάρτη. Όσο για τα έσοδα, μόνο εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν. Αυτό όμως που έχει αποφασιστεί μετά από πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εργασίας είναι μερικά από τα έσοδα να κατατεθούν σε ειδικό ταμείο για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Τα επόμενα 20 με 25 χρόνια μπορούμε να αναμένουμε περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ ως δημόσια έσοδα από τις έρευνες υδρογονανθράκων. Εάν σε αυτά προσθέσουμε και τις έρευνες από την αξιοποίηση του υπόλοιπου ορυκτού πλούτου, θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι διασφαλίζουμε το ασφαλιστικό μας σύστημα για τα επόμενα χρόνια.